Αλκιζέη, ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου. Την πρώτη μέρα που βγήκε ο Πέτρος με το Σωτήρι στο δρόμο, μετά που μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα, νόμιζε πως βρίσκεται σε μια ξένη πολιτεία. Μια πολιτεία γεμάτη γιαούρτερ, που αντί να μιλούνε, κάνανε χρουστ, χρίστ, όπως όταν είχανε τεχνικά στο σχολείο και ο κύριος Λουκάτος δεν τους άφηνε να βγάλουν άχνα και δεν ακουγόντανε σε όλη την τάξη παρά το χρουστ, χρίστ που κάνανε τα ψαλίδια που κόβαν τα χαρτόνια. Ο κύριος Λουκάτος ήθελε να φτιάξουν σπίτια από χαρτόνια και να στήσουν μια ολόκληρη πολιτεία. Δεν πρόλαβαν να την τελειώσουν. Έγινε ο πόλεμος. Χρουστ, χρίστ, μια βουβή τάξη που ακούγονται μονάχα τα ψαλίδια που κόβουν. Έτσι έγινε τώρα η Αθήνα. Τον Πέτρο τον έγραψα το 1970 στο Παρίσι. Έστειλα το χειρόγραφο στην Αθήνα, στο Γιάννη Ρίτσο, και το έδωσε εκείνος στη φίλη μας την Ανά Καλιανέση, που είχε τον εκδοτικό οικοκέντρο, και με πολύ θερμή υποστήριξη του Γιάννη Ρίτσου, που είπε ότι του άρεσε το βιβλίο, το χειρόγραφο μάλλον, ο κέντρος έβγαλε το 1971 τον περίπατο του Πέτρου. Ήθελα πολύ τα παιδιά μου καταρχήν και μετά τα άλλα παιδιά να μάθουνε για αυτά τα σημαντικά γεγονότα, όχι όμως ξερά μέσα από μια ιστορία που απλώς θα τη διάβαζαν και μπορεί να τους ήταν αδιάφοροι, αλλά να τη μάθουνε από την ιστορία ενός παιδιού που τα διηγείται αυτό το παιδί. Και εκείνο που προσπάθησα είναι να διηγέμαι και να λέω τα πράγματα όπως θα τα έλεγε αυτό το ίδιο το παιδί που τα είχε ζήσει εκείνη την εποχή. Από το σχολείο άρχισα να γράφω. Δηλαδή άρχισα να γράφω γιατί ο θείος μου, ο αδελφός της μητέρας μου, παντρεύτηκε τη Διδό Σωτηρίου. Η Διδό Σωτηρίου ήταν δημοσιογράφος, μια πολύ ζωντανή γυναίκα που απασχολιόταν με όλα τα θέματα και μας εξηγούσε το κάθε τι. Και όπως ήταν εκείνη η δημοσιογράφος, έτσι αισθάθηκα την ανάγκη να είμαι κι εγώ να ανταποκριθώ στο ύψος της Διδός. Και άρχισα να γράφω και έβγαζα ένα παιδικό περιοδικό. Όχι παιδικό, ένα περιοδικό που το έλεγα Αστείος Κόσμος, που το έγραφα μόνη μου με καρμπόν και το μοίραζα σε όλα τα μέλη της οικογένειας. Και σατήριζα την οικογένεια. Αργότερα στο σχολείο ήρθε μια καθηγήτρια, η Ελένη Περάκη, της ιχνογραφίας, και εκείνη ήθελε να μας μάθει να κάνουμε κουκλοθέατρο, γιατί είχε μεγάλη αγάπη για το κουκλοθέατρο. Και αρχίζαμε να φτιάχνουμε κούκλες. Εγώ δεν είχα τόση μεγάλη επιδεξιότητα στα χέρια και μου έλεγε εκείνη μη σε νοιάζει, γράψε. Και έγραφε έργα για το κουκλοθέατρο. Όταν έγινε ο πόλεμος, παίζαμε κουκλοθέατρο στους τραυματίες και αργότερα στα παιδικά συσίτια. Και όσο περνούσε μέσα στην κατοχή, πάντα συνεχίζαμε να δίνουμε παραστάσεις και εγώ τότε έγραφα τις κλαψοδίες, δηλαδή ήταν μια παροδία των ραψοδιών, τις περιπέτειες του Οδυσσέα, και είχα κάνει την Κίρκη σαν μια διανοούμενη σουρεαλίστρια, τη Σκύλα και τη Χάριδη, Τσιγκάνα και Ραπίνα και διάφορα τέτοια. Και υπήρχε και ένα μικρό ναυτάκι, ο Κλούβιος, που ήταν ναυτάκι του Οδυσσέα, και μετά τον πήραν άλλοι και τον έγραψαν και εξελίχθηκε ο Κρουλούβιος που υπάρχει σήμερα στο κουκλοθέατρο του Μπάρμπα Μητούση. Πια τελειώναμε το σχολείο, συνεχίζαμε να δίνουμε παραστάσεις και ενδιαφέρθηκαν οι λογοτέχνες της εποχής εκείνης να έρθουν να δουν για αυτό το κουκλοθέατρο που ακούγανε. Ήρθε ο Γκάτσος, ο Ελίτης και ο Γιώργος Σεβαστίκουγλου, ήρθε να δει πώς πάει το κουκλοθέατρο. Τελικά του άρεσε το κουκλοθέατρο, ίσως και αυτός που έγραφε τα έργα, και αργότερα παντρευτήκανε.